Και αν θέλετε να το πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, κύριε Βουλγαράκο, η Ελλάς έχει δώσει τα πρωτόκολλα λειτουργίας σε αυτού του πλανήτη. Και τα έχει δώσει απλόχωρα χωρίς να ζητήσει ποτέ αντάλλαγμα. Τα πρωτόκολλα λειτουργίας του πλανήτη είναι οι τέχνες, είναι οι επιστήμες, μαθηματικά, ιερά γεωμετρία, αστροφυσική, αστρονομία, μουσική, γλυπτική, φιλοσοφία, ρητορική. Αδιαφυσβήτητο αυτό. Άρα, όταν μιλάμε για δυτικό πολιτισμό, γνωρίζουν όλοι και αναγνωρίζουν ότι μιλάμε για τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι η βάση λειτουργίας αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Η Ελλάδα απέχει από αυτό όμως. Βλέπουμε να εκμεταλλεύονται οι εταιρείες πληροφορικής να εκμεταλλεύονται την ελληνική γλώσσα για τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για το software που λέμε. Δεν μπορούν να προγραμματιστούν σε άλλη γλώσσα γιατί είναι η μοναδική ενοιολογική γλώσσα. Άρα έχουμε πνευματικά δικαιώματα εκεί. Θα έπρεπε. Βλέπουμε όλα τα μουσεία ανά τον κόσμο το 30 με 40% να είναι αποκλειστικά ελληνικά. Σωστά. Βλέπω σε όλο τον πλανήτη τα χαράγματα των προγόνων μου, τα αποτυπώματά τους και οπουδήποτε και να πάω αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη χώρα μου διότι θα αντικρίσω οπωσδήποτε μία κληρονομιά δική μου. Θα δω δηλαδή όπως και να το θέσουμε, έτσι πρέπει να το δούμε μάλλον, ότι μην νομίζουμε ότι είμαστε πολύ μακριά από τους προγόνους μας. Δηλαδή, αν πάμε στο Λεωνίδα, είναι πόσο, 42 γενιές πίσω, 43. Δηλαδή, είναι ένας προγονός μου. Ο Έχετε. Αλέξανδρος Ωμέγα, το ίδιο, ο Πυθαγόρας, το ίδιο, ο Θαλής, το ίδιο, ο Ευκλήδης. Άρα, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι εμείς είμαστε ένα με αυτούς. Και πρέπει να τους τιμήσουμε διεκδικώντας πίσω οτιδήποτε είναι δικό μας, δεν είναι δικό τους. Δηλαδή, μας κληροδότησαν έναν τεράστιο πολιτισμό. Εμείς, θέλετε με αίμα, με αίμα. Θέλετε με αυστηρότητα και κατοχή, ναι. Έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και έχουμε παραδώσει στην ουσία τα πνευματικά μας δικαιώματα σε άλλους οι οποίοι τα χειρίζονται και πλουτίζουν με τεράστια ποσά. Βλέπετε το Μουσείο του Λούβρου, βλέπετε το Μουσείο του Βερολίνου, όπου και να Τεράστιοι πας, τζίροι κάθε χρόνο τεράστιοι κοστίζουν τζίροι, σε εμείς αυτά τα είμαστε έξω μουσεία. από αυτό. Αλλά εμείς είμαστε ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης. Είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε ακαμάτιδες, είμαστε τεμπέληδες, είμαστε αμόρφωτοι. Είμαστε αυτοί οι οποίοι τους ζει η Ευρώπη. Σήμερα όμως βλέπουμε την ίδια τη Γερμανία και έχω πληροφορίες από Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί, που οι Γερμανοί βιώνουν ακριβώς αυτό που ζούσαμε εμείς το 11, το 12. Και η συνομιλία είναι τώρα εσείς είστε οι ακαμάτιδες και οι τεμπέληδες. Μάλιστα. Άρα, εάν δεν εξηγιάνουμε το σύστημα διοίκησης, το σύστημα οικονομίας, την πολιτική όσον αφορά την διανομή κερδών, την πολιτική όσον αφορά την ισότητα μεταξύ κρατών μελών, έτσι όπως δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη της Ευρώπης. Εάν δεν επανέλθουμε να δούμε την βάση με την οποία δημιουργήθηκε, να την ελέγξουμε αν είναι σωστή ή όχι, γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει και σφάλμα. Τα Βέβαια. καταστατικά δημιουργούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της δεδομένης χρονικής στιγμής του τότε παρόντος. Και ενίοτε μπορούν να τροποποιηθούν. Ασφαλώς. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στην ουσία να δούμε ποια είναι η Ελλάς, τι απορρέει από τη σύμβαση, να ζητήσω τα πνευματικά μου δικαιώματα και όχι να συζητάω αν θα μου επιστρέψουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτό έχει καταντήσει, με Δηλώσεις από εδώ συγχωρείτε, και από εκεί, ναι. αστείο πλέον, τόσα χρόνια να συζητάμε το ίδιο πράγμα. Πολλοί να λένε ότι κλάπησαν, πολλοί να λένε ότι όχι τα δώσαμε. Εγώ ξέρω ότι αν καταλήξεις στο τέλος, ναι όντως μπορεί κάποιος να τα κλέψε, όχι μπορεί τα κλέψε, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί όπως η έκτη εφορία αρχαιοτήτων η οποία σίγουρα δίνει πιστοποιητικά. Αυτά όλα χρειάζονται μια ατσάλινη ισχυρή θέληση ως θεσμός πλέον, γιατί μόνο οι θεσμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη βάση του, γιατί όλα τα άλλα τα οποία βλέπουμε είναι τσιρότα γύρω από ένα πρόβλημα. Έχουμε έναν καρκινοπαθή και του βάζουμε τσιρότα για να γίνει καλά. Το Πρέπει βλέπουμε να αυτό, φτάσουμε βλέπετε. στη ρίζα του προβλήματος. Σωστά. Η ρίζα του προβλήματος έγκυται στα πνευματικά δικαιώματα, έγκυται στη θέση της Ελλάδας, τι έχουμε βάλει.